Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασαν την απόφαση της Τουρκίας για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, καθώς καλλιεργεί τη δυσπιστία μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων. Η απόφαση αναπόφευκτα καλλιεργεί δυσπιστία, προκαλεί νέες διχόνοιες και υπονομεύει τις προσπάθειές μας για διάλογο. Καλούμε τις τουρκικές αρχές άμεσα να επανεξετάσουν και να αλλάξουν την απόφαση, δήλωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέφ Μπορέλ. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της Τουρκίας ως εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας πως η Άγκυρα θα πρέπει να σεβαστεί τις αρχές του διεθνούς δικαίου και αν επιμείνει στις προκλήσεις, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων, όπως έχει ζητήσει η Κύπρος. Ωστόσο, εξήγησε, οι κυρώσεις δεν είναι πολιτικοί. Όσον αφορά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας, ανέφερε ότι η Άγκυρα δεν θα πρέπει να προχωρήσει στις παράνομες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τις οποίες χαρακτήρισε μονομερείς ενέργειες, διότι αυτό παραβιάζει την κυριαρχία χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυξάνει την ένταση. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά πρότεινε την εκπόνηση νέου καταλόγου με κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας, εφόσον συνεχιστεί η παραβατική συμπεριφορά της. Ειδικότερα, εξερχόμενος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέντιας δήλωσε: «Η κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας και ο εξαυταρχισμός της Τουρκίας ήταν στο επίκεντρο της συζήτησής μας. Υπήρξε ισχυρή καταδίκη της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Ζητήθηκε μάλιστα από την Τουρκία να αναθεωρήσει και να αναστρέψει την απόφαση της». Η κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας και ο εξαυταρχισμός της Τουρκίας ήταν στο επίκεντρο της συζήτησής μας. Υπήρξε ισχυρή καταδίκη της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Ζητήθηκε μάλιστα από την Τουρκία να αναθεωρήσει και να αναστρέψει την απόφαση της αυτή. Αναφέρθηκα κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου στις σοβαρές επιπτώσεις της τουρκικής παραβατικότητας στην ασφάλεια και στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Είμαι ικανοποιημένος, διότι οι εταίροι εξέφρασαν αλληλεγγύη έναντι της Ελλάδος και της Κύπρου για τις παράνομες τουρκικές ενέργειες σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιώματων. Υπήρξε ευρύτατη συνένεση να εκπονηθεί κατόπιν αιτήματός μας κατάλογος καταλλήλων περαιτέρω μέτρων, δηλαδή κυρώσεων, που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει αποτελεσματικά εάν η Τουρκία προχωρήσει στην παραβατική συμπεριφορά της. Συμφωνήσαμε, όπως ο κύριος Μπορέλ διερευνήσει τρόπους για τη μείωση των εντάσεων με την Τουρκία, αυστηρά όμως πάνω στη βάση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Η τουρκική παραβατικότητα θα συζητηθεί κατόπιν επιθυμίας της ελληνικής και της κυπριακής πλευράς εκ νέου στο άτυπο Συμβούλιο του Αυγούστου στο Βερολίνο και όχι στο τακτικό Συμβούλιο το Σεπτέμβριο, όπως ήταν η αρχική τοποθέτηση. Ενημέρωσα επίσης τους συναδέλφους ότι θα ζητήσω τη σύγκληση έκτακτου συμβουλίου εάν η Τουρκία μέχρι το άτυπο συμβούλιο κλιμακώσει την παραβατική συμπεριφορά της. Τέλος, ως προς τη Λιβύη, υπήρξε αναφορά από σειρά χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, στην παραβίαση του εμπάργκο από την Τουρκία και καθώς και καταδίκη του επεισοδίου που αφορά το γαλλικό πολεμικό πλοίο. Επίσης, εκλήθη ευθέως η Τουρκία να επιδείξει επικοδομητική στάση και να σταματήσει τις παραβιάσεις του εμπάργκο των όπλων στη Λιβύη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you so much. Thank you. Ιστορικό λάθος χαρακτήρισε την απόφαση Ερντογάν για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί ως τέλειος Πέτσα σήμερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σημειώνοντας πως πρέπει να αντιδράσει η διεθνής κοινότητα. Από την περασμένη Παρασκευή, ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος, η Ευρώπη και γενικότερα η Δύση, οι απανταχού της γης χριστιανοί και βεβαίως η Ελλάδα, βρισκόμαστε μπροστά στην πρόκληση και ύβρι της Τουρκίας και του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Πρόκειται για ιστορικό λάθος. Και απέναντι σε αυτό οφείλει να αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα. Το ζήτημα δεν είναι ελληνοτουρκικό, αλλά παγκόσμιο. Και αυτήν τη διάσταση αναδεικνύουμε σταθερά τόσο πριν όσο και μετά την απόφαση Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση της Τουρκίας, επικοινώνησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, προς τον οποίο εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας, συζήτησε το θέμα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και ανέλαβε πρωτοβουλία επικοινωνίας και διαβούλευσης με ομολόγους του. Η Ελλάδα θεωρεί αναγκαίο να σταλεί στη γειτονική χώρα ισχυρό μήνυμα ότι κανένας δεν μπορεί να παραβιάζει ατιμόρυτα τη διεθνή νομιμότητα και ότι ενέργειες, κατάφορα αντίθετες στις διεθνείς υποχρεώσεις και το διεθνές δίκαιο,
θα έχουν συγκεκριμένες συνέπειες. Η Ελλάδα ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει έτοιμο κατάλογο ισχυρότατων μέτρων σε περίπτωση που η Τουρκία παραβιάσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και η Ευρώπη οφείλει να καταλάβει ότι έχει υποχρέωση να πάρει αποφάσεις για να βάλει φρένο στην τουρκική προκλητικότητα. Αντιδράσεις και στα Δωδεκάνησα για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Αυτό αναφέρει με ανάρτησή του στο Facebook ο Υφυπουργός Τουρισμού και Βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, επισημαίνοντας ότι η απόφαση του Ερντογάν αποδεικνύει ότι η σημερινή Τουρκία δεν έχει καμία σχέση με τις οικουμενικές αξίες και τον πολιτισμένο κόσμο. Πρόκληση που παραβιάζει κατάφορα τις οικουμενικές αξίες και υπονομεύει τον διαθρησκευτικό διάλογο. Χαρακτηρίζει τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριος Οντορινιός. Αναφέρει ότι ο Ερντογάν δεν έπεσε ως κεραυνός σε νεθρία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε προλάβει τις κινήσεις του. Η Αγία Σοφιά είναι ένα σύμβολο, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Ρόδου ο Μητροπολίτης Ρόδου Κύριλλος, τονίζοντας ότι ο Ερντογάν επιχειρεί το σύμβολο αυτό να το κουρελιάσει. Το μήνυμα ότι η Αγία Σοφιά ήταν, είναι και θα παραμείνει ιστοδύναι και στο σύμβολο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στέλνει με ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας. Ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης, μίλησε στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ για το ποιες θεωρεί ότι θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ερντογάν. Ερμηνεύοντας την αλλαγή στάσης του Ερντογάν στο θέμα της Αγίας Σοφιάς, τους τελευταίους μήνες δήλωσε ότι μπορεί να επίκενται σε εκλογές, ενώ σχολίασε πως δεν θα του έκανε εντύπωση αν ο Τούρκος πρόεδρος προέβαινε το 2023 σε μεταφορά της πρωτεύουσας της Τουρκίας από την Άγκυρα στην Κωνσταντινούπολη. Ένα μου φαίνεται ότι στο εσωτερικό της Τουρκίας ο Ερντογάν έχει καταφέρει να βάλει στα σκοινιά τους αντιπάλους του. Είτε μιλάμε για τον Νταβούτογλου και τον Μπαμπατζάν, οι οποίοι είναι δύο πρώην σύντροφοι κομματικοί του Ερντογάν και οι οποίοι έχουν δημιουργήσει εσχάτως τα δικά τους πολιτικά κόμματα και οι οποίοι υπερθεμάτισαν την απόφαση αυτή του Ερντογάν, είτε μιλάμε ακόμα και για την κεμαλική αντιπολίτευση. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι ο Ερντογάν χαράσει μια διαχωριστική γραμμή, μια ακόμα διαχωριστική γραμμή με τον Κεμάλ, είδαμε ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, η αξιωματική αντιπολίτευση στην Τουρκία, δεν έχει ψελίσει ακόμα κάτι. Ο Δέι Μάμογλου, ο οποίος φαίνεται ότι θα μπορούσε να είναι ο αντίπαλος του Ερντογάν στις επόμενες εκλογές, έβγαλε μια ανακοίνωση την οποία εγώ τη θεωρώ νερόβραστη. Δηλαδή λέει ότι για μένα η Αγία Σοφιά παραμένει τζαμί στην ψυχή μου, αλλά θα δούμε αν θα υπάρξουν συνέπειες και ούτω καθεξής. Περισσότερο δηλαδή πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Αυτό όμως, κύριε Φίλη, και έχετε δίκιο, πολλοί το ερμηνεύουν έτσι, γιατί με την απόφαση αυτή ο Ερντογάν και αποδομεί τον Κεμάλ και το κοσμικό κράτος. Ωστόσο, για να μπορέσουμε αυτό, να προσπαθήσουμε λίγο να διαβάσουμε την σκέψη του, γιατί άλλαξε γνώμη. Πριν από περίπου ένα χρόνο έλεγε ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τέμενος θα προκαλέσει ζημιά στην Τουρκία. Και μάλιστα έλεγε ότι δεν θα ξεγελαστώ, δεν θα πέσω, λέει, στην παγίδα που θέλουν να μου βάλουν κάποιοι για να τη μετατρέψω σε τέμενος. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που τα έλεγε αυτά στα τέλη Μαρτίου, λίγο πριν τον δεύτερο γύρο των εκλογών που ο ίδιος είχε προκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη και τις οποίες τελικά έχασε. Κοιτάξτε, η δική μου αίσθηση είναι η εξής. Υπάρχει μια εσωτερική διάσταση στην οποία αναφερθήκαμε και υπάρχει και μια εξωτερική διάσταση στην επιλογή Ερντογάν. Η εσωτερική διάσταση είναι αυτή, όπως την είπαμε, σε σχέση με τους αντιπάλους του και για να σας είμαι ειλικρινής, προσωπικά περίμενα ότι ο Ερντογάν θα κρατούσε αυτό το θέμα και δεν θα προέβαινε τόσο γρήγορα στην υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, πράγμα το οποίο μου δείχνει από τη στιγμή που επέλεξε να το κάνει ότι ίσως να πλησιάζουν εκλογές. Παρά το γεγονός ότι οι εκλογές αναμένονται το 2023, δεν θα μου προκαλέσει καθόλου έκπληξη αν τις δούμε να γίνονται μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Γιατί, ξέρετε, η απόφαση αυτή θα αρχίσει πολιτικά να εξανεμίζεται προϊόντος του χρόνου και ο κόσμος θα επιστρέψει στα πραγματικά του προβλήματα, που είναι η οικονομία, που είναι η ανατίμηση των βασικών αγαθών και προϊόντων, που είναι ο υψηλός πληθωρισμός, που είναι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η απογοήτευση των νέων από την πολιτική Ερντογάν και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το ένα. Πόσο νωρίτερα από το 2023 δηλαδή μπορεί να έρθουν οι εκλογές? Γιατί είναι η εικόνα, μιλάει από μόνη της. Δηλαδή είναι αυτό που σημείωσε και η Αριάννα Φερεντίνου, ότι σήμερα, τρεις μέρες μετά την ανακοίνωση, δεν υπάρχει κανείς απ' έξω. Δηλαδή, προϊόντος του χρόνου, είναι φυσικό ότι όλο αυτό, όλος αυτός ο ενθουσιασμός κάπου θα κάτσει σιγά σιγά και τα προβλήματα θα ξαναέρθουν μπροστά. Βέβαια, ναι, έχετε δίκιο. Αλλά να πούμε ότι ο Ερντογάν με αυτή του την απόφαση δεν απευθύνεται στο σύνολο των συμπατριωτών του. Απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό.
αφενός τους συντηρητικούς και θρησκευόμενους βαθιά συμπατριώτες του, οι οποίοι ψηφίζουν ΑΚΕΠΕ, αλλά λόγω της οικονομίας μπορεί να έκαναν δεύτερες σκέψεις και να γινόντουσαν μια δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων για τον Μπαμπατζάν και τον Νταβούτογλου. Το δεύτερο είναι ότι απευθύνεται στους σκληρούς εθνικιστές, ακραίους εθνικιστές και μαλιστές, όπως αυτοί εκφράζονται από τον Μπαχτσελή και την Αξενέρ. Ο Μπαχτσελή είναι συνοδοιπόρος του Ερντογάν. Η Αξενέρ είναι στην αντιπολίτευση, αλλά παρόλα αυτά επικρότησε την απόφαση Ερντογάν και θέλει να προσετεριστεί και αυτό το στοιχείο. Άρα λοιπόν δεν απευθύνεται συνολικά στους Τούρκους πολίτες. Τώρα, να έρθω στην εξωτερική διάσταση, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντική. Βέβαια. Και έχει να κάνει με δύο πράγματα. Πρώτον, το ότι ο Ερντογάν πιστεύει ότι η Τουρκία είναι το επίκεντρο ή πρέπει να γίνει το επίκεντρο του σουνιτικού Ισλάμ. Πρέπει να είναι δηλαδή η νέα Μέκα του σουνιτικού Ισλάμ, να είναι το σημείο αναφοράς για τους απανταχού σουνίτες μουσουλμάνους, και δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση αν το 2023, εφόσον έχει διατηρηθεί στη θέση του, μετέφερε στα 100 χρόνια δηλαδή από την ίδρυση της Τουρκίας την πρωτεύουσα της Τουρκίας από την Άγκυρα στην Κωνσταντινούπολη. Είναι σαφές ότι ο Ερντογάν μιλάει με νεοοθωμανικούς όρους. Το δεύτερο στοιχείο όμως, το οποίο είναι προβληματικό για εμάς, είναι ότι τους τελευταίους 13-14 μήνες, γιατί λέμε ότι ο Ερντογάν άλλαξε απόφαση, έχουν συμβεί μια σειρά γεγονότων, από την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, από την εισβολή στη Συρία, η οποία επιστεγάστηκε με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, από την, το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο, από την παραβίαση του εμπάργου όπλων, ναι, που έχει επιβάλει ο ΙΕ σε σχέση με τη Λιβύη, εσχάτως δε από τη νέα εισβολή στο Ιράκ, άλλωστε τα σύνορα Ιράκ-Τουρκίας με την Τουρκία να επικαλείται το δικαίωμα στην αυτοάμυνα έχουν γίνει σουρωτήρι. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα για τα οποία ο Ερντογάν κινήθηκε. Η διεθνής κοινότητα μπορεί να καταδίκασε, αλλά δεν αντέδρασε δυναμικά, και ο Ερντογάν έχει πάρει αέρα στα πανιά του. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή έχει τη μέθη της αυτοπεποίθησης ενός ηγεμόνα, αλλά ορισμένες φορές, ξέρετε, μάλλον τις περισσότερες, αυτή η μέθη δεν έχει καλή κατάληξη. Τη ματέωση των πανηγυριών σε όλη τη χώρα μέχρι το τέλος Ιουλίου, την εντατικοποίηση των ελέγχων στα χερσαία σύνορά μας και την επέκταση των ελέγχων και στους εποχικούς εργάτες που προέρχονται από όμορες χώρες, αποφάσισε να εισηγηθεί στην κυβέρνηση η Επιτροπή Εμπειρογνωμένων του Υπουργείου Υγείας, που συνεδρίασε σήμερα με τηλεδιάσκεψη από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Ο εφησυχασμός είναι επικίνδυνος, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας αναφορικά με τον κορονοϊό κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η αύξηση τόσο των εισαγόμενων όσο και των ντόπιων κρουσμάτων χτυπά καμπάνα προειδοποίησης για όλους. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Την Παρασκευή συγκάλεσε ευρεία τηλεδιάσκεψη, στην οποία συζητήθηκε η εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, επισημάνθηκε η ανάγκη προσήλωσης στην εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων και αποφασίστηκε αυστηροποίηση των μέτρων στο συνοριακό φυλάκιο του Προπαχώνα. Συγκεκριμένα, πρώτον, όσοι εισέρχονται για μη ουσιώδεις λόγους από τα μεσάνυχα της Τρίτης προς την Τετάρτη από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου του PCR για τον κορονοϊό που να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδό του στην Ελλάδα. Δεύτερον, περιορίζεται για τους επισκέπτες της χώρας ο ελάχιστος χρόνος συμπλήρωσης του PLF από 48 στις 24 ώρες πριν την άφιξή τους. Και τρίτον, αυξάνεται ο αριθμός των ελέγχων για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων σε όλη την Ελλάδα. Ήδη από την 5η μέχρι και χθες, 12 Ιουλίου, διενεργήθηκαν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή 590 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 63 περιπτώσεις, επιβλήθηκαν 87 πρόστιμα ύψους 51.000 ευρώ και διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας 120 ημερών συνολικά. Οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι θα ήταν άδικο να γίνουμε θύματα της επιτυχίας μας. Θα ήταν λάθος να υποτιμήσουμε την ατομική ευθύνη και συλλογική ωριμότητα που δείξαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας, με αποτέλεσμα να σωθούν ζωές και να αναδειχθεί η πατρίδα μας σε διεθνές πρότυπο στον πόλεμο κατά του κορονοϊού. Θα ήταν κρίμα να χάσουμε τώρα το κεκτημένο που αποκτήσαμε. Αντιθέτως, οφείλουμε, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, να διαφυλάξουμε το κεκτημένο αυτό ως κόρυνο οφθαλμού. Ο κορονοϊός δεν έφυγε, αλλά είναι εδώ
και τρέφεται από τα απαράδεκτα φαινόμενα χαλάρωσης. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να βάλουμε φρένο στον επικίνδυνο εφησυχασμό. Γι' αυτό σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, στην οποία αποφασίστηκαν τα εξής. Πρώτον, εντείνονται οι στοχευμένοι έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας με έμφαση στο συνεργειακό φυλάκιο του Προμαχώνα. Από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 11η Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας 67.797 τεστς, εκ των οποίων τα 218 ήταν θετικά, ποσοστό μόλις 0,35%. Όμως, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα θετικά τεστ είναι τετραπλάσια στον Προμαχώνα από ό,τι, για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος. Από τα ξημερώματα της Τετάρτης θα ελέγχονται εξονυχιστικά τα αποδεικτικά έγγραφα των αρνητικών τεστ που υποχρεούνται να προσκομίζουν όσοι επιθυμούν να εισέρθουν από τον Προμαχώνα. Σε περίπτωση επίδειξης μη αυθεντικού πλαστού εγγράφου θα επιβάλλονται φυσικά οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Δεύτερον, ενισχύονται οι έλεγχοι στις πύλες εισόδου από την Αλβανία. Ήδη το Σαββατοκύριακο έγιναν 1.011 στοχευμένοι έλεγχοι στο συνεργειακό φυλάκιο της Κακαβιάς και θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και στην Κρυσταλλοπηγή. Τρίτον, όπως είχαμε προαναγγείλει, ανοίγουμε τις απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο από τις 15 Ιουλίου. Επιπλέον, ανοίγουμε τις απευθείας πτήσεις από τη Σουηδία από τις 22 Ιουλίου 2020. Παράλληλα, ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εξετάζεται το άνοιγμα των απευθείας πτήσεων από τέλος Ιουλίου 2020 με την υποχρέωση επίδειξης αρνητικού αποτελέσματος μοριακού ελέγχου για τον κορονοϊό που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδο στην Ελλάδα. Τέταρτον, επειδή η καμπάνα κινδύνου δεν χτυπάει μόνο για τις αφήξεις από το εξωτερικό, αλλά και για τα φαινόμενα χαλάρωσης στο εσωτερικό, ζητήθηκε από την Επιτροπή των Λοιμεξολόγων να εξεταστεί στη σημερινή της συνεδρίαση η άμεση απαγόρευση των πανηγυριών και λοιπόν μαζικών εκδηλώσεων μέχρι τουλάχιστον τέλος Ιουλίου. Η κυβέρνηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, συνομιλεί με τους οδικούς και θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα χρειάζονται. Σε επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Χάλκης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για αρκετή ώρα με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφάνιο, ο οποίος θέλησε να ενημερωθεί για όλα τα θέματα που ταλανίζουν την ακριτική Χάλκη. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις ελλείψεις και την υποστελέχωση που αντιμετωπίζει το νησί στο κομμάτι των τεχνικών υπηρεσιών, πράγμα που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για την περάτωση των εργασιών, οι οποίες προηγουμένως χρήζουν τεχνικών μελετών. Ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι από τον τομέα των αρμοδιοτήτων του θα φροντίσει να ενισχύσει το νησί της Χάλκης με αρχιτέκτονα οπλήτη θητείας με σκοπό την μελέτη για την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του αλικοδρομίου και την πράσινη ανάπτυξη του περιβάλλοντα χώρου, αλλά και τη μελέτη διαφόρων εργασιών όπως η δημιουργία δημοτικού γυμναστηρίου και η ανακατασκευή του υπάρχοντος 5x5 που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, προσφέροντας στο νησί μια μεγάλη και ουσιαστική βοήθεια. Εκτενή συζήτηση πραγματοποιήθηκε αναφορικά με το θέμα της ιατρικής υποστελέχωσης σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα συνολικά και ειδικότερα για τα μικρά νησιά μας, τα οποία δεν διαθέτουν οργανωμένες δομές υγείας. Επί του θέματος, ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε να στείλει στο νησί γιατρό του στρατού στα πλαίσια της προστασίας από την πανδημία του νέου κορονοϊού. Ανοίγει από αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, ο ανθόκηπος του Ήχος και Φως, αλλά όχι το θέαμα. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα σε ειδική παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Ρόδου από την εταιρεία που το έχει αναλάβει, παρά τα εξώδικα που απέστειλε ο Δήμος Ρόδου λόγω των νομικών εκκρεμωτήτων. Όπως υπογράμμισε στην παρουσίασή του ο κύριος Κώστας Βρούχος, από αύριο ανοίγει για το κοινό με δωρεάν είσοδο ο ανθόκηπος, ενώ μίλησε και ο πρώην δήμαρχος κύριος Γιώργος Γιαννόπουλος, που ανέλαβε την τεχνική μελέτη. Το ενδιαφέρον της εταιρείας μας για το Ήχος και Φως ξεκίνησε το 2009, όταν επί Δημαρχίας Χατζή Χατζηευθυμίου έγινε ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός για την αξιοποίηση του ακινήτου, ο οποίος για διάφορους λόγους κηρύχθηκε άγνωστος. Τον Μάρτιο του 2013, επί Δημαρχίας του Στάθη του Κουσουρνά, έγινε νέος διεθνής διαγωνισμός και η εταιρεία μας ανεδείχθη ανάδοχος. Μετά από έγκριση του ελεκτικού συνεδρίου, υπεγράφει το προσύμφωνο με το Δήμο Ρόδου τον Ιανουάριο του 2016, μετά από 3 χρόνια, επί Δημαρχίας Φώτη Χατζηδιάκου, οπότε και παρελήφθη το ακίνητο σε πολύ άσχημη, δυστυχώς, κατάσταση. Η οικονομική κρίση, αλλά και διάφορες γραφειοκρατικές εμπλοκές,
είχαν οδηγήσει στην εγκατάλειψη του κήπου με συνέπεια. Με συνέπεια η καταστροφή να κινδυνεύει να γίνει μία αναστρέψη. Ενδεικτικά σας παρουσιάζω τις δύο αυτές φωτογραφίες που είχαν βγει την πρώτη μέρα που παραλάβαμε το ακίνητο, όπου οι περισσότερες υποδομές είχαν κλαπεί, σωλήνες, καλώδια, φωτιστικά και ο κήπος είχε μετατραπεί σε κέντρο άστεγων και εξαρτημένων ατόμων. Παρ' όλα αυτά, η αγάπη μας για τον τόπο και το όραμα που είχαμε για το ήχος και φως μας ώθησε να δημιουργήσουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα μελετητών και συνεργατών σε διεθνές πραγματικά επίπεδο, για να παραδώσουμε κάτι μοναδικό για το οποίο θα είμαστε περήφανοι εμείς ως Ρόδιοι επιχειρηματίες και όλοι οι επενδυτές του έργου, αλλά και όλοι οι Ροδίτες γενικότερα. Με μεγάλο ενθουσιασμό ξεκίνησαν οι μελέτες για την αδειοδότηση του έργου, οι οποίες ως εκτελούμενες σε μνημείο έπρεπε να φέρουν την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Με την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε πράγματι με την τοπική αρχαιολογική υπηρεσία, τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης αλλά και την εμπειρία του Γιώργου του Γιαννόπουλου σε αντίστοιχα έργα, σχετικά γρήγορα, μόλις σε 2 χρόνια, καταφέραμε να αδειοδοτήσουμε το πάρκο και έτσι το Φεβρουάριο του 2018, 5 χρόνια μετά τον διαγωνισμό, να υπογράψουμε το οριστικό συμφωνητικό με το Δήμο Ρόδου, το οποίο και αυτό έλαβε την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και να εγκατασταθούμε στο πάρκο το Μάρτιο του 2018. Ο χώρος είναι τόσο μαγικός που σε κανένα σημείο της διαδρομής έως σήμερα, η οποία ξεπερνά τα 11 χρόνια, δεν σκεφτήκαμε να εγκαταλείψουμε το όραμά μας, δηλαδή να δημιουργήσουμε το νεότερο αξιοθέατο στη Ρόδο, ένα σύγχρονο θεματικό πάρκο πολιτισμού που συνδέει τη μεσαιωνική ιστορία της πόλης με το σήμερα, με ελεύθερη είσοδο για όλους τους επισκέπτες, με την πιο σύγχρονη διαθέσιμη τεχνολογία. Το όραμα αυτό κράτησε την επένδυση ζωντανή από το 2013 εν μέσω οικονομικής κρίσης, θεομηνιών και καταστροφών στο χώρο, κλοπών, καταγγελιών, εξοδίκων, μηνύσεων και ιδιαίτερα της πανδημίας τελευταίας χρονιάς, η οποία πραγματικά εξάντλησε κάθε δυνατότητα συνεργασίας στο έργο. Επιτρέψτε μου την ευκαιρία αυτή, γιατί είναι η πρώτη, θαρώ, μετά από πολύ καιρό που μας δίνεται ευκαιρία να μιλήσουμε για μια πάρα πολύ ωραία δουλειά που είχαμε την ευλογία να κάνουμε οι συνεργάτες μου και εγώ. Να ευχαριστήσω τη στήριξη και τους υπόλοιπους μετόχους της Ήχος και Φως ΑΕ για την εμπιστοσύνη τους και την επιλογή που κάνανε να συνεργαστούν μαζί μας. Μας δώσανε μια μοναδική ευκαιρία να ασχοληθούμε με ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια της πόλης μας, της έτσι και αλλιώς ωραίας. Θα σε φτιάξω τώρα. Και τώρα περιμένω τον κύριο Κώστα να μου φτιάξει τις διαφάνειες. Ναι, ναι. Διότι όπως γνωστό, αυτό έκανε. Εκεί δεν μας κάνει τη χάρη. Αυτός είναι ο κήπος, ο δημοτικός ανθόκηπος του Ήχος και Φως. Κάτσε γερό. Το Ήχος και Φως που είχε καθιερωθεί ως χωρικό σημείο αναφοράς στις σύγχρονες πόλεις της Ρόδου τις τελευταίες δεκαετίες. Λοιπόν, είναι δείγμα εγκατάστασης πρώιμη συνεργασία, πολύ πρώιμη συνεργασία, στη δεκαετία του 60 ακόμα, του Δήμου της Ρόδου με τον νεοσύστατο τότε ΕΟΤ, για να εγκαταστήσει ο ΕΟΤ τότε, που λειτουργούσε με φωτισμένα μυαλά για να αναπτύξει το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας, να εγκαταστήσει μια πολύ καινοτόμα για την εποχή της λειτουργία, που ήταν το Ηχόραμα του Ήχος και Φως. Το παλάτι των υποτών με την χρήση χιλιάδων λαπτήρων, κυριολεκτικά χιλιάδων λαπτήρων, γίνηκε πρωταγωνιστής ενός αφηγήματος της ιστορίας της Ρόδου, την οποία αφηγούνταν φωνές όπως ήταν του Μάνου του Κατράκη στα ελληνικά και του Πίδε Ρουστίνοφ στα αγγλικά. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία συνεισέφερε τα μέγιστα, και δεν χρειάζεται να το αναλύσω περισσότερο αυτό, στην διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος, του χαρακτήρα του τουριστικού προϊόντος, του
πολυπολιτισμικού, του διεθνούς τουριστικού προϊόντος που ήταν η Ρόδος πια, ο τουριστικός προορισμός. Η κυρία Πάγκαλου από την μελετητική ομάδα που ασχολήθηκε με τον περιβάλλοντα χώρο του Ήχος και Φως παρουσίασε μία σειρά από τα στοιχεία του χώρου που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη, ιστορική, αρχιτεκτονική και αισθητική. Εκπροσωπώ το γραφείο μας, είμαστε μελετητές αρχιτέκτονος τοπίου. Καλησπέρα, λέγομαι Έλλη Παγκάλου, είμαι αρχιτέκτον τοπίου, εκπροσωπώ την μελετητική μας ομάδα που ασχολήθηκε με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου πάνω στην πολύ ουσιαστική βάση που λάβαμε από τους μελετητές αρχιτέκτονες, από τον κύριο Γιαννόπουλο. Και πάντα σε αυτό το πνεύμα που ανέφερε ότι όλα πρέπει να είναι να ακολουθούν αυτή τη διαχρονική εξέλιξη αυτού του τόπου, τονίζοντας τα ουσιαστικά του σημεία και τις αναφορές στην ιστορία. Όπως ανέφερε και ο κύριος Γιαννόπουλος, ο Δημοτικός Ανθόκηπος Ρήμινη χωρικά διαφοροποιείται από το υπόλοιπο πράσινο που περιβάλλει τα τείχη ως προς την ποιότητα της φύτευσης, αλλά και το είδος. Όπως ανέφερε, είναι πάνω σε επίχωση και όλα τα φυτικά στοιχεία εκεί είναι αρκετά χαμηλά. Είναι ένας κήπος που δημιουργήθηκε το Μεσοπόλεμο, αλλά έχει σαφείς αναφορές στους μεσαιωνικούς κήπους. Προφανώς, οι μελετητές της εποχής εκείνης θέλαν να κάνουν σαφείς αναφορές στους μεσαιωνικούς κήπους με αναφορά στο βασικό παλάτι. Αυτές είναι οι φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης που βρήκαμε εμείς ως μελετητές, αφού προηγουμένως η εταιρεία Ήχος και Φως, Ήχος και Θέμα, ξεκίνησε τις πρώτες σωστικές παρεμβάσεις. Κάναμε μαζί τους μία αξιολόγηση της υφιστάμενης βλάστησης, κρατήσαμε τα αξιόλογα φυτικά ιστορικά στοιχεία και αφαιρέσαμε όποια ξενικά είδη και όποια είδη είχαν αρχίσει να πειράζουν ουσιαστικά τα υλικά που θα έπρεπε να διασωθούν, όπως για παράδειγμα τα βοτσαλωτά. Σαν χώρος παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς εξελίσσεται σε τρία επίπεδα. Και αυτό που θέλαμε να δώσουμε είναι ακριβώς τις διαφορετικές χωρικές εμπειρίες, μπαίνοντας ουσιαστικά από την είσοδο, από την πλατεία δηλαδή Ρήμινη, μέσα από τους μεγάλους φύκους που προσφέρουν εξαιρετική σκιά, και σιγά σιγά να περιηγηθούμε στο χώρο, περνώντας πρώτα από το κεντρικό άξονα, που βρίσκεται και το συντριβάνι, στον κήπο των Ρόδων, αλλά και να δώσουμε τη δυνατότητα στον επισκέπτη να καταλάβει το πώς ένα τοπίο είναι δυναμικό και σε εξέλιξη και πώς ουσιαστικά ένα τοπίο μεταλλάσσεται μέσα στο χρόνο. Έχουμε λοιπόν μία σαφή αναφορά στους μεσαιωνικούς κήπους, στη χρήση των Ρόδων με τους συμβολισμούς που φέρει ως φυτικό ιστορικό στοιχείο, αλλά και σε μία εξέλιξη χρησιμοποιώντας μεσογειακά αρωματικά φυτά. Οι μεσογειακοί λοιπόν κήποι χαρακτηριζόντουσαν από μία πολύ αυστηρή διάταξη, περίτεχνα μονοπάτια, και στους κεντρικούς χώρους θα δείτε και υπάρχουν αναφορές σε αυτό, ουσιαστικά ένα πολύ καθαρό περίγραμμα από αϊθαλήνες μικρούς θάμνους, ενώ μέσα δίνουμε όλο το χρώμα και τις εποχικές εναλλαγές. Έχουν επιλεγεί παλιές τριανταφυλιές με άρωμα σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε τοπία που απευθύνονται στις πέντε στήσεις. Αντίστοιχα, φεύγοντας από το κεντρικό πυρήνα σε μια επέκταση δεξιά και αριστερά, ανατολικά και δυτικά δηλαδή, θα δούμε ότι επαναλαμβάνονται κάποια συγκεκριμένα μοτίβα σε σχέση με την περιστήχηση αυτών των χώρων φύτευσης, αλλά μέσα σε αυτό βρίσκουμε και άλλα φυτικά στοιχεία, αρωματικά, όπως για παράδειγμα φασκόμηλο, λεβάντες, ακόμα και θυμάρια, για να εμπλουτίσουν αυτή τον περίπατό μας και να ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις. Πολύ ουσιαστικό στοιχείο ήταν ότι ο κήπος αυτός θα είναι ελεύθερα προσβάσιμος από όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Αυτό λοιπόν που θα θέλαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε και τη δυνατότητα και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα στην περιήγηση σε αυτό το πάρκο. Αναφερόμενοι πάντα στις πηγές και ψάχνοντας την ιστορία των κήπων αυτών και των κήπων του Μεσοπολέμου, είδαμε ότι
Πέρα από τα ανθοφόρα, χρησιμοποιούν πάρα πολύ καρποφόρα είδη, δηλαδή δέντρα που προσφέρουν καρπό. Και αυτό γιατί υπάρχει μία σημειολογική αναφορά και ιστορική συνέχεια στον άνθρωπο και στην χρήση των δέντρων και την τροφή. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποίησαμε λεμονιές και πορτοκαλιές κατά μήκος των αναλυματικών τείχων, πάντα κάνοντας αναφορές σε παλιές γραβούρες ή σε πίνακες της εποχής. Αντίστοιχα, στους κήπους αυτούς υπήρχε ένας υπαίθριος χώρος, συνήθως με πολύ χαμηλό χορτάρι, χλωτάπητα. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η παρουσίαση ενός ακόμη μέλους της μελετητικής ομάδας που ασχολήθηκε με τον περιβάλλον χώρο του Ήχος και Φως, που μίλησε για τον μοναδικό φωτισμό που είναι το σημείο κατά τεθέν στο πέρας των ετών. Ο φωτισμός δεν είναι έτοιμος ακόμη για τον ανθόκηπο, αλλά θα τεθεί σε λειτουργία σε δεύτερο χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσω την στήριξη Ήχος και Φως ΑΕ για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν να μας αναθέσουν όχι μόνο το φωτισμό της πλατείας Ρίμινη, του Ανθόκηπου, αλλά και αυτό που θα διαδεχτεί το Ήχος και Φως, που έχει μια ιστορικότητα. Και πρέπει να πω ότι ήταν έτσι και μεγάλη ευθύνη, αλλά τιμή και χαρά να αναλάβουμε ένα τέτοιο έργο. Ευχαριστούμε λοιπόν. Θα σας πάω λίγο στη νύχτα. Τα φώτα υπάρχουν μόλις δύσει ο ήλιος, σε ένα χώρο όπως όλοι γνωρίζετε. Μην το δείξουμε από πίσω προς τα μπροστά. Τα είδατε όλα. Ωραία. Ναι. Θα δείτε μερικές εικόνες που είναι φωτορεαλιστικές ή φωτομετρικές, όπου το ζητούμενό μας είναι να φωτοδοτείται ο χώρος, αλλά πάρα πολύ διακριτικά, ούτως ώστε μέσα από αυτό το φως, το φως μάλλον να μην είναι δεσπόζον μέσα στη νύχτα, αλλά διακριτικό έτσι ώστε αφενός να υπογραμμίσει τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του χώρου, αφετέρου να αφήνει όλες τις αισθήσεις να αναπτυχθούν. Και κυρίως της όσφρησης, που είναι μια αίσθηση που την ξεχνάμε λίγο, επειδή η όραση είναι η πιο δεσπόζουσα. Θα υπάρχει ένα σύστημα λοιπόν σε όλο τον ανθόκηπο τέτοιο, ώστε ο φωτισμός να ντυμάρει, δηλαδή να μειώνεται, να μπορεί να αυξομειώνεται και έτσι να μειώνεται καθώς περνάει η νύχτα, καθ' όλη την βραδινή λειτουργία του κήπου. Το κοινό μόνοι μου. Το έχεις πάει στο πίσω, πρέπει να πάμε στην αρχή. Αυτό είναι το τέλος. Και τέλος είναι. Ναι, το τέλος ήταν. Rewind. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα, το είδατε όλο. Ωραία. Okay. Κάποιες εικόνες που κάποιοι από εσάς τις γνωρίζετε με το πόσιμο, με αυτό το υπέροχο κήπο που έχετε στη Ρόδο. Οι ομιλούντες πριν από μένα μίλησαν αναλυτικά και για την ιστορική του αξία και για τα χαρακτηριστικά του. Οπότε δεν θα σας κουράσω, εγώ θα μείνω μόνο στο φως και θα παραμείνω στις νυχτερινές ώρες. Σας δείχνω μερικά φωτορεαλιστικά στα οποία βλέπετε τις πηγές φωτός και θα σας εξηγήσω τι είναι αυτό αργότερα. Πηγές φωτός οι οποίες θέλουμε να υπάρχουν μόνο το αποτέλεσμα του φωτός, η φιλοσοφία μας δηλαδή είναι να υπάρχει το αποτέλεσμα του φωτός, αλλά όχι το φωτιστικό σώμα, δηλαδή τα φωτιστικά σώματα να μην είναι διακριτά, αλλά να είναι διακριτικά και να ενσωματώνονται και να κρύβονται, αν θέλετε, μέσα στη φύτευση ή στα άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία του χώρου. Τα πολύ σημαντικά στοιχεία είναι το βοτσαλωτό, που είναι στο κεντρικό άξονα που διαπερνά το κεντρικό συντριβάνι, ο αναλυματικός τείχος, ο οποίος είναι φόντος στο βάθος, το θεατράκι και όλοι οι χώροι οι οποίοι είναι φυτευμένοι με τη μεγάλη ποικιλία από ρόδα, τριαντάφυλλα, που άλλωστε έδωσαν και το όνομά τους στο νησί μας.
Σε ερώτηση που έθεσε ο πρώην Δήμαρχος Ρόδου, κύριος Στάθης Κουσουρνάς, για το νομικό κομμάτι της υπόθεσης και τα εξώδικα που απέστειλε στην εταιρεία ο Δήμαρχος κύριος Αντώνης Καμπουράκης, ο κύριος Βρούχος δήλωσε πως έχουν απαντήσει και εκείνοι με εξώδικα, αλλά δεν τα έχουν δώσει στη δημοσιότητα. Παρόν ήταν και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, κύριος Αντώνης Γιαννικουρής, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση των δημοσιογράφων στο χώρο του Ήχος και Φως. Η γενική ιδέα είναι η εξής. Το έργο εξελισσόταν κανονικά. Δυστυχώς συνέβησαν γεγονότα τα οποία ήταν πέρα από τις δυνατότητες μας. Είδατε ότι μόνο οι άνθρωποι που ήταν σήμερα μαζί μας έρχονται από τρία διαφορετικά μέρη. Και εδώ και εκτός Ελλάδος. Κάποια στιγμή και οι δυνατότητες συνεργασίας αλλά και οι προτεραιότητες, αν θέλετε, που βάζει ο καθένας μας, άλλαξαν. Και άλλαξαν άλλοι. Επιχειρηματικά, ναι. Γιατί όλο αυτό γίνεται από την εταιρεία Ήχος και Φως ΑΕΜ με σκοπό να έχει ανταποκριτικά ωφέλη. Φυσικά υπάρχει λόγω του ότι είμαστε ερωτήτες οι κύριοι μέτοχοι φιλοδοξία στα όρια της μαντοδοξίας, θα έλεγα. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει η διάθεση να κάνουμε κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Αλλά πραγματικά κάποια στιγμή υπάρχουν και αντικειμενικοί δείκτες που σου λένε ότι πρέπει να σταματήσεις και να περιμένεις να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αναφέρομαι στον κορονοϊό. Το πάρκο έχει ένα συγκεκριμένο business plan, το έχει φτιάξει ο Χάρης Οδοπεράς που είναι εδώ, έχει αναμορφωθεί αρκετές φορές. Υπάρχουν δεδομένα τα οποία είναι συγκεκριμένα, με πόσους τουρίστες γίνεται βιώσιμο, πόσες είναι οι θέσεις που πρέπει να κάθονται οι καθήμενοι στο θέατρο για να είναι βιώσιμο το χώραμα, πόσα τραπεζάκια πρέπει να έχει το καφέ και το καθεξής για να μην είναι μακρηγορό. Αντιλαμβάνεστε όταν εμείς το Μάρτιο μάθαμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε καθίσματα για να βλέπει κάποιο το θέαμα ή ότι το χρηματικό πάρκο δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί είναι ανασταλή η λειτουργία του ή ότι οι χώροι εστίαση δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τον τρόπο που τις είχαμε σχεδιάσει. Έπρεπε να λάβουμε την απόφαση, η οποία ήταν μία και μοναδική, δεν υπήρχε άλλη απόφαση. Αν σκέφτεσαι με λογική και σαν επιχειρηματίες, έπρεπε να αναστείλουμε την λειτουργία μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Τα πράγματα ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτή η σεζόν. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχει ανακαλυφθεί το εμβόλιο ή κάποιο άλλο φάρμακο το οποίο θα μας δώσει μια ασφάλεια, θα δώσει στον κόσμο που ταξιδεύει μια ασφάλεια. Αν οι tour operator, οι οποίοι θα είναι το 80% των πελατών μας, θα είναι υγιείς, θα υπάρχουν, να μπορούμε να κάνουμε επιχειρηματικές συμφωνίες, οι οποίες θα είναι αξιόπιστες. Άρα υπάρχει αυτό το κομμάτι. Τώρα, πώς έχει προχωρήσει το έργο. Το έργο έχει προχωρήσει, έχουν ολοκληρωθεί τα όλα τα έργα υποδομής και μένει η τελική διαμόρφωση, η οποία αν κάποιος εσείς είστε τεχνικός και μπορείτε να καταλάβετε, αλλά κάποιος έρθει άλλο, θα δει ότι επειδή οι διαμορφώσεις είναι κυρίως με χώμα, με γκαζό, με υλικά τα οποία πολύ γρήγορα μπορούν να τοποθετηθούν, το ηχόραμα δουλεύεται, είναι software που θα παραγωγή, δουλεύεται ούτως ή άλλως από τα έχει προχωρήσει, τα σενάρια έχουν προχωρήσει, αυτή είναι η διαδικασία. Τα μηχανήματα, τα κύρια της προβολής δεν αγοράζονται, είναι με διαδικασία leasing ή μίσθωσης, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία σε ένα περιθώριο 2-3 μηνών θα μπορούσαν με άνεση να ολοκληρωθούν. Από την άλλη, πρέπει να στέλνει σαν επένδυση, γιατί την απόφαση την παίρνει κάποιος ο οποίος βάζει λεφτά με σκοπό να έχει όφελος και δεν είναι βάση ενός χρονοδιαγράμματος το οποίο είχε σε μια διακήρυξη του 2013. Αυτή είναι η πράγμα. Τώρα το τι γίνεται με το Δήμο δεν θα ήθελα να το αναλύσω. Υπάρχουν διάφορες κάποιες απόψεις που έχει ο Δήμος και εμείς έχουμε κάποιες αντίθετες απόψεις και είμαστε στη διαδικασία να τις να συγκλίνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εμείς αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς έχουμε στείλει αντίστοιχα εξώδικα σαν αυτά που κυκλοφόρησαν προχτές. Απλά δεν τα κοινοποιούμε στο κίνημα. Επειδή είμαστε επιχείρηση, δεν είμαστε πολιτικοί. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με τον τρόπο που αποφασίζουμε εμείς, με βάση τα δικά μας κριτήρια. Το κυριότερο θέμα όμως είναι ότι είναι μια απόφαση επιχειρηματική. Οποιοδήποτε σόφρονο έκανε αυτή την επένδυση και δεν ήταν έτοιμος, δεν θα ξεκινούσε. Και υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία είναι έτοιμα και δεν λειτουργούν. Είναι απλό, δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο κρύβεται πίσω από το. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Αύριο θα δείτε, εσείς περισσότερο που είστε τεχνικοί.
Γενικώς ανεβιώνει ο κόσμος ότι έχουν γίνει φυτέψεις, έχουν περάσει τα υδραυλικά, η άρνευση, έχουν κατασκευαστεί τα υπόσκαφα, έχουν δημιουργηθεί υποδομές που πρέπει να δημιουργηθούν και μένει το φιλίρισμα το οποίο θα γίνει όταν η απόφαση είναι, όταν ληφθεί η απόφαση τελικά. Σε συνεννόηση με τον Δήμο, βέβαια, για να πάρουμε το πράσινο. Ακαδημαϊκή ομάδα επιστημόνων ερευνητών εξειδικευμένων σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος, σχεδιασμού, κατασκευών, πληροφορικής και υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής βρέθηκε στην Ίσυρο. Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Νησίρου, η ομάδα ξεκίνησε εργασίες που στοχεύουν στο να καταστήσουν το νησί ενεργειακά αυτόνομο. Αποφασίστηκε η ίδρυση ενός πρότυπου κέντρου καινοτομίας και έρευνας που θα ασχολείται με τη μετατροπή των νησιών σε νησιά μηδενικών αποβλήτων και μηδενικών ρήπων. Με σημαντικές καινοτομίες που αφορούν τις συνεργασίες και συμπαραγωγές με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας, στην καθιέρωση δωρεάν παραστάσεων, εκπαιδευτικών και διαδραστικών εκδηλώσεων και στη σύνδεση των πολιτιστικών δράσεων με τα μνημεία της Αρχαίας Ολυμπίας, ξεκινά στις 25 Ιουλίου τις εκδηλώσεις του το Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών Αρχαίας Ολυμπίας. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των εκδηλώσεων, το φεστιβάλ είναι μεν προσαρμοσμένο στις ειδικές συνθήκες λόγω κορονοϊού, ωστόσο διατηρεί τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Θεόδωρος Αμπαζής, αναφερόμενος στο πρόγραμμα και στο σχεδιασμό του φεστιβάλ, είπε μεταξύ άλλων: «Κάνουμε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που στόχο έχει όχι μόνο τη δημιουργία σημαντικών καλλιτεχνικών παραστάσεων, αλλά μια γενικότερη ανάπτυξη τη περιοχή μέσω του πολιτισμού. Παράλληλα, σημείωσε, βάζουμε ένα καινούριο στόχο. Δίνουμε ταυτότητα και ξεκινάμε με μεγάλες συνεργασίες με το Εθνικό Θέατρο, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, το Ίδρυμα Κακογιάννη, τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση και τα Διπεθέ Κοζάνης και Πάτρας». Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αιγαίου TV. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας απόψε στις 12. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.